γυρίσουμε τώρα 26 χρόνια πίσω, θα πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στις 13 Μαΐου του 1995, μια αποφράδα ημέρα, τότε που είχαμε το μεγάλο σεισμό στην περιοχή των 6,6 Ρίχτερ. Θα θυμηθούμε πολλές στιγμές από εκείνη την ημέρα, αλλά και από τις επόμενες που ακολούθησαν με τους σεισμούς, με τον συνάδελφο τον Κώστα Μαυρίδη, μιας και τότε βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, νεαροί δημοσιογράφοι. Μερικών χρόνων καλεστήκαμε να καλύψουμε ένα ρεπορτάζ για μας πρωτόγνωρο και μάλιστα στην ιδιαίτερη μας πατρίδα, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, στις περιοχές της Κοζάνης, νότια της Κοζάνης, πέρα από το φράγμα από τον ποταμό Λιάκμονα και την περιοχή των Γρεβενών. Στην Κνίδη, στο Χτένι, σε άλλες περιοχές, στο Ρήμνιο, σε πολλές περιοχές της Κοζάνης, αλλά θα έλεγα ευρύτερα, γιατί ο σεισμός αποδείχτηκε τελικά ότι επηρέασε πάρα πολλές περιοχές, πολλούς οικισμούς, πολλά χωριά εκεί στη Νεάπολη, στο Βόλιο. Ακόμη και στην Καστοριά και στη Φλόρινα, σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Στην Εορδαία είχαμε, στην Ασβεστόπετρα, το Προάστιο, σε πολλές περιοχές και μάλιστα πολλά σπίτια λόγω της ευεργεσίας του κράτους, της ρύθμισης της ευεργετικής που είχε καταφέρει η τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι δημιουργήθηκαν και ανακαινίστηκαν πολλοί οικισμοί, πολλά σπίτια. Είχαν δοθεί πολλά τα λεγόμενα σεισμοδάνεια. Από τότε μάθαμε την λέξη αυτή, ήρθε στην ζωή μας και την συνηθίσαμε. Κώστα, να πούμε ότι βλέπουμε σχετικά πλάνα από εκείνη την ημέρα. Ήταν Σάββατο 13 Μαΐου του 1995, 12 παρά 10 η ώρα, μεσημέρι. Και το ευχάριστο ήταν ότι δεν είχαμε ανοιχτά σχολεία. Και να πούμε ότι τότε δεν είχαμε κινητά, τελευταίες τεχνολογίες για να βγάλουμε φωτογραφίες. Θα τα πούμε όλα. Mm-hmm. Δεν υπήρξαν κινητά. Είχε καταρρεύσει και το σύστημα επικοινωνίας με την τηλεφωνία, την σταθερή τηλεφωνία της εποχής. Πράγματι, 12 παρά 10 ημέρα Σάββατο, 13 Μαΐου του 1995... ένας σεισμός που ο κρατικός μηχανισμός στην αρχή μουδιασμένος, μετά από κάποιες ώρες εγκαταστάθηκε στην νομαρχία Κοζάνης με την βοήθεια των ραδιοεραστεχνικών, ένας πομπός ραδιοσυντεχνών, και από εκεί μέσω και των γραμμών του στρατού, με τους ασυρμάτους του στρατού, άρχισε η έρευνα στους οικισμούς κοντά στο επίκεντρο, προκειμένου να δουν εάν αρχικά αν υπήρξαν θύματα και δευτεροβόντως την καταστροφή στα κτίρια και στις υποδομές. Εγώ εκείνη την ώρα του σεισμού ήμουν στον οικισμό της Ασβεστόπετρας της Πτολεμαΐδας και ήμασταν έτοιμοι να παραβερθούμε σε ένα γάμο, ο οποίος γάμος βεβαίως λόγω των ρογμών και μετέπειτα ρογμών οι οποίοι αποδείχθηκαν πολύ σοβαροί, μιας και η εκκλησία τελικά γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε από την αρχή, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Ασβεστόπετρας. Ο γάμος δεν έγινε μέσα στην εκκλησία, έγινε στον αυλόγυρο, έγινε στην αυλή. Ευτυχώς, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, ευτυχώς δεν θυμίσαμε θύματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εγώ ετοιμαζόμουν για ρεπορτάζ στη Λαϊκή Αγορά της Κοζάνης. Τότε ήταν πολύ στη μόδα τα ρεπορτάζ αγοράς, πολύ θα έλεγα, με τον συνάδελφο τον εικονολήπτη τον Ζήση τον Καραμπέρη. Και ήταν η μέρα που γινόταν μια πολύ σημαντική σύσκεψη στο παλιό Κλήτος, που θα αποφάσιζαν για τη μετεγκατάσταση του οικισμού. Η περισσότερη πολιτική εκείνη την ημέρα, Κώστα, ήταν στο Κλήτος, στο κοινοτικό σε μια αίθουσα. Ναι. Ευτυχώς είπα και νωρίτερα, δεν είχαμε θύματα. Πλην από ένα παθολογικό αίτιο, νομίζω ότι είχε χαθεί μια ηλικιωμένη, όχι όμως από κάποια θράσματα, από κάποια χαλάσματα ή από οτιδήποτε άλλο. Όλα πήγαν καλά με την έννοια ότι ξαναζωντάνεψε ο οικισμός, αν και άφησε πίσω του γιατί άφησε πολλοί άνθρωποι πίσω του συντρίμια. Ήτανε σωσμός, βέβαια. Πολλοί άνθρωποι λόγω της καθυστέρησης της αναδικοδόμησης
δεν πρόλαβαν εν ζωή να δουν καινούργια σπίτια, να δουν καινούργιους ξανά τους οικισμούς τους, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Αυτό μας έχει μείνει στη μνήμη. Έκτοτε συνηθίζουμε με τους σεισμούς, έχουν ξαναγίνει πολλοί και με αυτό το επίκεντρο, με το ίδιο επίκεντρο, και τώρα πια η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ο νομός Κοζάνης αλλά και των Γρεβενών, εκεί το επίκεντρο της περιοχής έχει μπει για τα καλά στους χάρτες των σεισμογενών περιοχών της χώρας. Βέβαια με σεισμούς που δεν είναι ιδιαίτερος μεγάλοι, πλην από εκείνον του 1995 που, για τον οποίο μιλούμε, τον 6,6 Ρίχτερ. Η αλήθεια είναι ότι, Κώστα, η αλήθεια είναι ότι υλοποιήθηκαν πολύ σημαντικά προγράμματα τότε για την αποκατάσταση, όπως επίσης και τα συμβατικά σπίτια και και η δανειοδότηση, η άτοκη. Είναι ζητήματα που θα τα δούμε αμέσως μετά με τον πρώην αντινομάρχη, τον κύριο Αλέξανδρο Αθανασιάδη, ο οποίος εκλήθη τότε με τον νομάρχη τον Πασχάλη τον Μητλιάγκα να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, χωρίς να γνωρίζουν πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστεί ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα, καθώς είχαν αναλάβει τότε. Στην κυριολεξία βούτυξαν στα βαθιά νερά. Αυτά από το χθες, Κώστα, να επιστρέψουμε στο σήμερα τώρα, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις για το σεισμό. Καλά, ναι. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, βέβαια. Βέβαια, ναι. Οι μνήμες, αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια, είναι πολύ έντονες, γιατί είναι εμπειρίες ζωής για όλους που έζησαν αυτόν τον σεισμό και ποτέ να μην ξανάρθουν τέτοιες καταστάσεις. Η γειτονική Θεσσαλία. Και θυμόμαστε και κάτι άλλο, Κώστα, και θυμόμαστε και κάτι άλλο. 24 ώρες το 24ωρο πραγματικά βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Θυμίζω ότι έδωσε πολλές ανταποκρίσεις τόσο Σπύρος Κουταβάς όσο και ο Θόδωρος Καρυπίδης, δύο εκλεκτοί συνάδελφοι που έζησαν το σεισμό και δούλεψαν για το σεισμό, με πολλά ρεπορτάζ και για την αποκατάσταση, και στη συνέχεια κάνατε κάτι εξειδικευμένες εκπομπές όπου υπήρχαν προβλήματα στη Δυτική Μακεδονία μετά το σεισμό. Ναι, για αρκετά μεγάλο διάστημα τότε με την τηλεοπτική κάμερα βρεθήκαμε στους οικισμούς εκεί. Να πούμε τότε, Κώστα, να πούμε τότε ότι ήμασταν όλοι στην τηλεόραση του West. Ναι, και άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος του δημοσιογράφου, και εκεί είναι και η χαρά του ρεπορτάζ, όταν πηγαίνει κοντά στον πολίτη και όταν καταφέρνει με την διαμεσολάβησή του να λύνει προβλήματα της καθημερινότητας, προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία.